Με το μάθημα των νέων ελληνικών που είχε σχέση με το ελληνικό σχολείο και ποιες κυρίως είναι οι προτάσεις των μαθητών για να ενισχυθεί το κομμάτι του πολιτισμού και της τέχνης, βασισμένο σε ένα κείμενο του Αλμπέρ Καμί, ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους από τα ΕΠΑΛ. Τα θέματα στα εξεταστικά κέντρα έφτασαν στην ώρα τους, ενώ κατά τη διαδικασία της εξέτασης δεν παρατηρήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως τόνισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης. Η διαδικασία ξεκίνησε καλά στην ώρα της. Από τις 6 ώρα ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά, ολοκληρώθηκε με 8 και 29 με την παραλαβή των θεμάτων, στη συνέχεια έχουμε την αναπαραγωγή και όλα τα σχολεία έχουν ξεκινήσει οι εκπαιδευτικές θέσεις τους, οι μαθητές στις θέσεις τους, ξεκίνησαμε κανονικά και καλά. Εύκολα, ήταν σχετικά εύκολα, ναι. Για έναν καλά προετοιμασμένο. Ναι, και ένα διάβαστο πιστεύω θα γράφει και ένας αδιάβαστος μαθητής γράφει άνετα. Το θέμα, όπως εξήγησαν οι εκπαιδευτικοί, ήταν ένα θέμα που οι υποψήφοι είχαν διδαχθεί και που μπορούσαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους, κάτι που φάνηκε σε ένα μεγάλο βαθμό και από τους ίδιους τους υποψήφιους όταν έβγαιναν από τα εξεταστικά κέντρα. Σίγουρα είχαν να πούν, σίγουρα είναι μια θεματική ενότητα της τρίτης λυκείου που τη διδάσκονται τα παιδιά και στο τέλος της δευτέρας λυκείου, αλλά πέραν αυτού είναι και ένα κομμάτι που δεν θα τους δυσκόλευε, γιατί είτε με την απουσία του είτε με την παρουσία του το έχουν βιώσει στο ελληνικό σχολείο. Ήταν εύκολα σχετικά, αλλά εντάξει, δυσκολεύτηκαμε λίγο, το άγχος, όλα αυτά. Ήταν εύκολα τα θέματα, γράψαμε πολύ καλά και ελπίζουμε τα καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν με χαμόγελο. Ναι, βέβαια. Πάντα και αισιοδοξία στο φουλ. Τα πέρασα καλά, δηλαδή ήταν πολύ εύκολα, τι να πω τώρα. Αν ήσουν καλά προετοιμασμένος, ήταν εύκολα. Εγώ δεν είχα προετοιμαστεί τόσο καλά. Η μόνη παραφωνία της ημέρας ήταν η καθυστέρηση στην επαναποστολή των ενδεικτικών απαντήσεων για τους εξεταστές στα ειδικά εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ενδεικτικές απαντήσεις χρειάστηκε να ακυρωθούν και εστάλησαν νέες από το Υπουργείο Παιδείας, με τη διαδικασία να ξεκινάει τελικά στις 10.30. Μία μικρή καθυστέρηση στη διάρκεια της εξέτασης έχει να κάνει με την διόρθωση εκ μέρους του Υπουργείου των ενδεικτικών απαντήσεων ως οδηγία που δόθηκε στους εξεταστές. Ήταν όμως μια μικρή καθυστέρηση μερικών λεπτών, τίποτα περισσότερο. Αύριο οι εξετάσεις συνεχίζονται με το μάθημα των νέων ελληνικών και για τους υποψήφιους από τα γενικά λύκεια.